Στη Θεσσαλονίκη όμως βρίσκεται ο γραμματέας του Μέρα 25, κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, πραγματοποιώντας επισκέψεις και συναντήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και με εργαζόμενους καθώς και με πανεπιστημιακούς. Ο κύριος Βαρουφάκης μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1 και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Κύριε Βαρουφάκη, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο Real FM. Καλώς σας βρίσκω. Τέλεια. Δούλεψε. Δούλεψε, βέβαια. Μας ματιάξανε, κύριε Βαρουφάκη. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Που καίει τους ανθρώπους την ώρα που ανοίγουν το λογαριασμό της ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλες εταιρείες. Επέστρεψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους ακροατές στη Θεσσαλονίκη, όλοι, στους ανθρώπους εδώ στη ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναπεί. Στη Θεσσαλονίκη σας αγαπάνε πάρα πολύ. Έχετε φανατικό κοινό. Χαίρομαι που το ακούω. Εγώ έχω από τη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια τώρα. Είναι η μοναδική σοβαρή πόλη που έχουμε στην Ελλάδα. Α, επιτέλους ακούω κάτι καλό. Όχι, και το λέω ως Αθηναίος που λατρεύω την Αθήνα, αλλά δεν είναι σοβαρή πόλη. Αθήνα, μεγάλο χωριό είναι. Εδώ είναι πραγματική πόλη. Με πολεοδομικό σχέδιο, με σοβαρούς δρόμους, με πανέμορφη αρχιτεκτονική. Εμείς στην Αθήνα την έχουμε κάνει. Ναι. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να είστε καλύτεροι. Ναι. Εμείς τα χάλια της Αθήνας δεν τα έχετε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω. Έχω την άποψη που έρχομαι μία μέρα, δύο μέρες αυθημερών για να κάνω τις δουλειές και φεύγω. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πιο χαοτικό. Εδώ είναι πιο συγκεντρωμένα τα πράγματα. Είναι πιο όμορφη πόλη, είναι πιο λειτουργική πόλη. Είναι πόλη. Η θάλασσα κάνει τη διαφορά. Με βάλατε κατευθείαν στα βαθιά με το κόστος το ενεργειακό που είπατε για τους λογαριασμούς που κάνουν τζις και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Βαρουφάκη, με τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση. Αν λύνουν τα προβλήματα ή τελικά τα νοικοκυριά, όχι μόνο τα ευάλωτα, αλλά και όσοι ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη, έχουν μπροστά τους έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Έστω και με επιδοτήσεις ή με επιταγές ακρίβειας, θα μπορέσουν τελικά τα νοικοκυριά να ζεσταθούν και να γεμίσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ? Με αναγκάζει η ερώτησή σας να χρησιμοποιήσω μια πολύ σκληρή λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ με πλήρη επίγνωση του πόσο σκληρή είναι. Απάτη. Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες. Ξέρετε, το Μάρτιο είχαμε κάνει μια πρόταση στη Βουλή. Είχαμε πει, ωραία, έχουμε αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, έχουμε μια εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Το σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας πώς, λέγοντας, μια κιλοβατόρα που παράγεται με μηδενικό κόστος από τα υδροελεκτρικά, δεν μπορεί να πουλιέται σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο του κόσμου. Να μπει ένα πλαφόν, να μην έχουν ζημιά εταιρείες, αλλά να είναι το μέσο κόστος ανά μονάδα παραγωγής, ανάλογα με το πώς παράγεται φωτοβολταϊκό, φυσικό αέριο, λιγνίτης. Μέσο κόστος συν ένα 5%. Να βγάλουν και ένα κέρδος. Γιατί αν το κάναμε αυτό, θα μειωνόταν το τιμολόγιο της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού, 5%. Για να σκεφτείτε ότι το 5% της ενέργειας δεν παράγεται από φυσικό αέριο. Νομίζω ότι ήταν πολύ. Γιατί δεν το αυτό. Κάναμε. Ακούστε να δείτε τι έγινε. 6 Ιουλίου η κυβέρνηση δημοσιεύει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως μία υπουργική απόφαση που όταν τη διάβασα πήγα να χειροκροτήσω. Γιατί αυτό που λέγαμε το έκανε. Είπανε και συγκεκριμένα βάλανε και ποσά. Το θυμάμαι κιόλας. Η μεγαβατόρα που παράγεται από υδροελεκτρικά 112. Ενώ όταν η τιμή του χρηματιστήριου ενέργειας ήταν 700. 112. Πλαφών. Μπράβο, λέω. Ανεμογεννήτριος, 85. Μπράβο. Λιγνίτης είχε έναν αριθμητικό τύπο που τον μελέτησε λίγο και βγήκε μια καλή τιμή. Μια λογική τιμή. Μέσο κόστος είναι λίγο. Αυτά που λέγαμε εμείς. Ναι. Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει μέσα στον Αύγουστο με αυτό που κάναμε το πλαφόν πήραμε 1,1 δισεκατομμύριο από τους παραγωγούς. Μέχρι εδώ λαμπρά. Ταυτόχρονα όμως λένε. Να χειροκροτήσετε. Ναι, ετοιμάζομαι. Ναι, εντάξει, είμαι και αντιπολίτευση τώρα. Μετρημένα. Μαγκώνομαι λίγο, αλλά είμαι έτοιμος να χειροκροτήσω. Ναι. Λέει, αλλά λέει, δανειστήκαμε λέει, 2 δισεκατομμύρια για να επιδοτήσουμε τους καταναλωτές. Γιατί ρε παιδιά, δανειστήκατε 2 δισεκατομμύρια που πήρατε 1,1 δις. Η επιδότηση δεν ήταν 3. Η απάντηση είναι απάτη. Τι κάνανε. Δεν κατήργησαν το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι υποτίθεται μια αγορά στην οποία προσδιορίζεται η τιμή της χονδρικής. Λοιπόν, δεν είπαμε πλαφόν στο υδροελεκτρικό 112. Το χρηματιστήριο δίνει 700. Το μαγειρεύουν οι ολιγάρχες μεταξύ τους και βγάζει 700. Ποια ισχύει η τιμή 700 ή 112. Λοιπόν, εμείς κάτσαμε και το ψάξαμε, γιατί αυτό δεν μπορεί να το βρείτε εύκολα. Χρειάστηκε να κάνουμε μελέτη. Πήγαμε στη ΡΑΕ, ρωτήσαμε και μόνοι μας εκμεύσαμε την αλήθεια. Και ξέρετε τι γίνεται.
Και αυτό είναι μια καταγγελία. Την έχω κάνει στη Βουλή, την έκανα σήμερα στην συνέντευξη τύπου εδώ στη ΔΕΗ. Την κάνω και από το φιλόξενο κανάλι σας, ραδιόφωνο σας. Κάνω το εξής. Δεν καταργούν το χρηματιστήριο της ενέργειας. Οπότε δηλαδή η CVC που έχει αγοράσει τη ΔΕΗ παίρνει 700 για τη μεταγαβατόρα από τα υδροελεκτρικά. Το πραφόν υποτίθεται είναι 112. Τα υπόλοιπα 558, έτσι, τα επιστρέφει στο κράτος. Μέχρι εδώ καλά πάλι. Το κράτος τι κάνει? Τα δίνει, λέει, στους παρόχους για να μειώσει το κόστος των παρόχων, έτσι ώστε οι παρόχοι να μειώσουν το δικό σας το λογαριασμό. Ναι, αλλά η ΔΕΗ είναι πάροχος. Δηλαδή τις παίρνουν. Πείτε ότι εσείς είσαστε μια ιδιωτική εταιρεία, η ΔΕΗ, γιατί είναι ιδιωτική πια. Είναι CVC. Είναι ένα φάντα από το Λονδίνο. Έχετε μια τσέπη που λέει πάροχος επάνω και μια άλλη που λέει παραγωγός. Σας παίρνουν 588 ευρώ από την τσέπη παραγωγός και σας τα βάζουν στην τσέπη παραγωγός. Προφανώς χρειάζεται μετά να δανειστούν για να δώσουν στον κόσμο. Ναι. Αλλά αυτά τα δανεικά όμως είναι ενός πτωχευμένου κράτους, τα οποία τα παίρνει από μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία τετραπλασιάζεται τα επιτόκια αυτή τη στιγμή. Έγκλημα και απάτη. Δηλαδή, τους καταγγέλω ξεκάθαρα. Εσείς που είστε καλός στα μαθηματικά που εγώ δεν είμαι, αυτά τα δύο δις. Ναι. Πόσο θα είναι το τελικό ποσό με τους τόκους? Περίπου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εκθετικά αυξάνεται όταν τα επιτόκια δανεισμού, τα επίσημα της Κεντρικής Τράπεζας, από εκεί που ήταν μείον 0,7%, έτσι, θα πάνε στο 3,5%. Ό,τι γίνεται και με τα δάνεια και τα υπόλοιπα. Το χρέος που είχαμε ήδη, δεν είμαστε στο 2010. Έτσι, δεν είμαστε στο 2010 που είχαμε ένα ΑΕΠ 240 και ένα χρέος 300. Τώρα έχουμε ένα ΑΕΠ κάτω από τα 200 και ένα χρέος 400. Και δανειζόμαστε υπέρ των ολιγαρχών, γιατί αυτό γίνεται. Δανείζεται η κυβέρνηση για να μην βάλει το χέρι στην τσέπη της ΔΕΗ, του Μητυλινέου, του Λάτσι, του Βαρδινογιάννη και του Περιστέρη. Αυτή είναι η κατάσταση. Και κοροϊδεύει τον κόσμο, ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου, λέγοντας ότι εγώ σας επιδοτώ. Ναι, με τα λεφτά τα οποία χρεώνει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σε μια πτωχευμένη Ελλάδα. Ναι. Τώρα το ζητούμενο όμως, κύριε Βαρουφάκη, σε όλο τον κόσμο μας ακούει, είναι τι θα γίνει αυτόν τον χειμώνα που μας έρχεται και από ό,τι καταλαβαίνω και τον επόμενο. Δηλαδή ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε με αυτό το χειμώνα ενεργειακά. Ότι θα πάμε μέχρι το Μάρτιο του 2023, άκουσα τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει σε μια εκδήλωση. Ότι το ενεργειακό ζήτημα δεν θα τελειώσουμε πριν από το Μάρτιο του 2020. Κανένας δεν ξέρει. Δεν είμαστε μάντες, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως φαίνεται, επιμηκύνεται. Και ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που κανένας δεν συζητάει. Πάλι αναγκάζομαι να είμαι κομίζων κακανέα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης και της τιμής του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ξέρετε γιατί είναι? Λόγω παιγνίων στα χρηματιστήρια. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή έρχεται αυτή τη στιγμή, το λένε και οι Financial Times, δεν χρειάζεται να βασιστεί σε μένα. Λένε ότι η τιμή έπρεπε να αυξηθεί βεβαίως, γιατί έχει μείωση της προσφοράς. Η Gazprom έχει κλείσει τη γάνουλα λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Η ζήτηση παραμένει η ίδια. Η ζήτηση παραμένει και αυξάνεται και λίγο. Έτσι. Οπότε ανεβαίνει λίγο η τιμή. Ναι, αλλά η τιμή, αυτό δεν δικαιολογεί τον οκταπλασιασμό της τιμής. Άντε ένα 80%, όχι 800%. Το υπόλοιπο ξέρετε γιατί γίνεται. Πάνε εταιρείες και αγοράζουν, ή το έχουν ήδη κάνει, έχουν προαγοράσει το φυσικό αέριο των επόμενων 2 ετών. Δεν το πουλάνε, το κρατάνε για να ανέβει κι άλλο η τιμή του για να το πουλήσουν πιο ψηλά. Οπότε οι λαοί της Ευρώπης αυτή τη στιγμή άγονται και φέρονται από αυτά τα χρηματιστηριακά παίγνια. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι κάποιες φορές αυτά τα στοιχήματα σκάνε στον αέρα, όπως οι Lehman Brothers το 2008 με αποτέλεσμα την κατάρρευση της Wall Street. Και έχουμε τώρα την κατάσταση που η γερμανική κυβέρνηση αναγκάζεται να επιδοτεί. Θα γίνει και εδώ. Η γερμανική κυβέρνηση αναγκάζεται να επιδοτεί με πολλά δισεκατομμύρια κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες γιατί έχουν πτωχεύσει, αφού είναι κερδοφόρες? Πώς γίνεται? Γίνεται. Γιατί έχουν παίξει τεράστια ποσά στα αυτά τα χρηματιστήρια, τα ψεύτο χρηματιστήρια ενέργειας. Γι' αυτό έχω γράψει και ένα άρθρο στο εξωτερικό, το οποίο έχει ακουστεί, στην Ελλάδα δεν έχει ακουστεί, δεν πειράζει. Στο οποίο λέω ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις αγορές ενέργειας. Δεν μπορεί να υπάρξει αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για σκεφτείτε το. Στο σπίτι σας ένα καλώδιο έχετε. Πώς να υπάρξει αγορά? Δεν έχεις 50 καλώδια. Να πεις σήμερα θα πάρω από αυτό το καλώδιο, αύριο η τιμή θα πέσει, το άλλο θα πάω από το άλλο. Οπότε έχεις ένα καλώδιο. Και έχεις ένα κράτος το οποίο προσωμιώνει, προσποιείται ότι υπάρχει μια αγορά,
μεταξύ 5 ολιγαρχών που και παράγουν και αγοράζουν. Αυτό είναι αλυσβερής. Ναι, αλλά όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση δεν θα ήταν υποχρεωμένος και αναγκασμένος να παίξει με αυτούς τους όρους. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Οι κυβέρνησεις Πορτογαλίας και Ισπανίας αυτή τη στιγμή έχουν πει nine στο nine του Βερολίνου και έχουν κάνει το δικό τους. Το οποίο θα πρέπει να είναι αυτό που κάνουμε για εμείς. Ένα πλαφόν μέσου κόστους. Δεν θέλουμε να χάνουν οι άνθρωποι. Πόσο σου κοστίζει, συν 5%. Βγάλε ένα κέρδος, αλλά μέχρι εκεί. Για να βγάλουμε το χειμώνα. Αλλά όχι, εννοείται, αλλά όχι εσχροκέρδια. Όχι εσχροκέρδια. Κοιτάξτε, ο Μυτιληναίος βγήκε τις προάλλες η εταιρεία του. Και διατυπάνει. Βεβαίως, πώς να μην είναι σοβαρή όταν βάζει το χέρι στην τσέπη του κάθε Έλληνα. Βγήκε διατυπάνει ότι είχε 110% αύξηση των κερδών από την ενέργεια. Λοιπόν, πείτε μου. Αυτό γιατί, είναι καλύτερος επιχειρηματίας τον τελευταίο χρόνο, έκανε κάτι έξυπνο, όχι. Γιατί έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δηλαδή ακόμα και νεοφιλελεύθερος να είσαι, δεν μπορείς να ανεχθείς τον κύριο Μυτιληναίο, τον κύριο Λάτσι, τον κύριο Βερδινογιάννη να βγάζουν τέτοια κέρδη, τα οποία δεν τα περίμεναν, δεν τα είχαν υπολογίσει, δεν έχουν κανένα λόγο να τα επενδύσουν, μάλλον στα Cayman Islands θα καταλήξουν. Βλέπω να μην έχω εκπομπή από αύριο, κύριε Βαρουφάκη. Λοιπόν, εκτιμάτε πως είναι αναγκαία και εφικτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα αλλά και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως τα τιμολόγια ρεύματος και ίδρυυσης? Και είδα ότι κάπου είχατε μία πρόταση σήμερα στη συνέντευξη τύπου που κάνατε πριν από λίγη ώρα, πριν ξεκινήσουμε. Το είδα που αναφέρατε κάτι σχετικά, νομίζω, με το ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ, καλά θυμάμαι. Πάγια, το Μέρα 25 φωνάζει ότι σε αυτή τη χώρα, με τη σπασμένη οικονομία μας εδώ και 13 χρόνια, είναι αστείο να έχουμε ΦΠΑ 24%. Όταν στη Γερμανία έχουν 19%. Είναι, για σκεφτείτε το αυτό. Λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στη Γερμανία να έχουν 19% της ΦΠΑ και εμείς να έχουμε τον ανώτατο στο 24%. Εμείς έπρεπε να είμαστε στο 15%. Όχι μόνο ΦΠΑ για τρόφιμα να μειωθούν. Όλος ο ΦΠΑ. Δηλαδή το 24% να γίνει 15%, το 13% να γίνει 7%. Έτσι θα κινηθεί και η οικονομία. Γιατί έχουμε μαγαζιά εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν θα μπορέσουν να το βγάλουν το χειμώνα. Έχουν υποστεί λιτότητα, τρόικα, πανδημία. Τώρα την ακρίβεια η οποία τι κάνει? Όταν ο άλλος πρέπει να πληρώσει το ρεύμα του για να μπορεί να ανάβει τα φώτα, δεν θα πάει στα μαγαζιά. Αναγνωρίζετε μερίδιο ευθύνης από την εποχή που κι εσείς είχατε την διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια σας? Απέτυχα παταγωδώς. Στόχος δικός μου ήταν ένας. Η αναδιάρθρωση του χρέους και η αποδέσμευση από την τρόικα. Έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε το ΦΠΑ στο 15% χωρίς το 9 του Βερολίνου. Δεν απέτυχα. Τώρα συνεχίζουμε. Έχουμε βγει από την. Είμαστε και από την επιτήρηση. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ωραίο παραμύθι. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Εμείς ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25 γιατί δεν το πιστεύουμε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, δηλαδή. Όχι, έχουμε άλλα 37 χρόνια σύμφωνα με το μνημόνιο. Θυμάστε ότι το Αύγουστο του 2018 ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε ένα μνημόνιο το οποίο το είπε αντιμνημόνιο ή μεταμνημόνιο. Δεν έχει σημασία τι το ονομάζεις. Ήταν μια μνημονιάρα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Πήγαινε μέχρι το 2060. Τι είναι ένα μνημόνιο? Ένα μνημόνιο είναι μια σύμβαση μεταξύ μιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικας που συνάπτει μια χώρα η οποία έχει πτωχεύσει και δεν μπορεί να αποπληρώνει τα δανειά της. Έτσι. Η Τρόικα ουσιαστικά έδωσε στον κύριο Τσίπρα αυτό το μαξιλεράκι, τα 30 δις που του είχαν μείνει από το τρίτο μνημόνιο και του έδωσε και άλλα 100 δις που δεν του τα έδωσε χρήμα, που λέει αυτά είναι να μου τα αποπληρώσει μέχρι το 2032, θα στα σπρώξω και μετά το 2032 το κυζόμενα. Έτσι, αυτό είναι μνημόνιο. Και θέλω ο κύριος Μητσοτάκης να απαντήσει το εξής ερώτημα. Λέει ότι μας έβγαλε, εκείνος μας έβγαλε το μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας λέει όχι, εγώ σας έβγαλα το μνημόνιο, τσακώνονται οι δύο που δεν μας βγάλανε το μνημόνιο. Και τους λέω και στους δύο. Δεν μου λέτε το ΦΠΑ θα το κατεβάσουμε στο 15%. Διαφωνείτε? Ξέρετε τι μου λένε ναι, οι κυβερνητικοί στους διαδρόμους της Βουλής? Δεν μας αφήνει η Τρόικα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Χθες είδα ότι είχατε. Γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος, γι' αυτό μπορούμε να τα αναλύσουμε τα θέματα και μαζί έχουμε κάνει συζητήσεις αρκετών ωρών με εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τις απόψεις και τις γνώσεις που μεταφέρετε. Χθες είχατε συνάντηση με τους πανεπιστημιακούς, κύριε Βαρουφάκη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βέβαια εντείνονται οι αντιδράσεις για τη λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία. Ποια θέματα εσείς συζητήσατε και πώς βλέπετε το μέλλον των ομάδων προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΟΠΗ? Από τη Βουλή, ως πανεπιστημιακός που το πονάω ιδιαίτερα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, έφυγα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να έρθω εδώ γιατί ήθελα να προσφέρω και νόμιζα ότι το έκανα για κάποια χρόνια. Κοιτάξτε,
το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι μια τεράστια αντίφαση. Έχει τα καλύτερα και τα χειρότερα μέσα στα ίδια κτίρια. Έχουμε τους καλύτερους φοιτητές και τους καλύτερους και τους χειρότερους φοιτητές. Έχουμε τους καλύτερους καθηγητές και τραγικούς καθηγητές. Μιλάω ευθαρσώς, ναι. Μου το επιτρέπετε. Με ειλικρίνεια. Χρειαζόταν πάντοτε φύλαξη στο πανεπιστήμιο. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά δεν μπορεί να βάλει την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο, να σου φυλάξει το πανεπιστήμιο. Η πανεπιστημιακή κοινότητα, το έλεγα από το 2000 που ήρθα στην Ελλάδα. Έπρεπε εμείς να περιφρουρήσουμε το άσυλο, όχι να το καταργήσουμε. Να το περιφρουρήσουμε, γιατί το άσυλο πραγματικά χρειαζόταν περιφρούρηση από όλους. Από τους αστυνομικούς, από τους καθηγητές που δεν άφηναν τους άλλους να μιλήσουν, από τους φοιτητές που γιούχαραν τους άλλους. Χρειάζεται ελευθερία έκφρασης στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι αυτό το θέλει περιφρούρηση. Αυτό σημαίνει άσυλο. Ναι. Άρα όχι κατάργηση του ασύλου, περιφρούρηση του ασύλου από ποιους όμως. Από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα. Δηλαδή, εγώ όταν δούλευα στο Cambridge, στο Texas, στο Sydney, δούλευα μέχρι αργά στο γραφείο μου. Αν συνέβαινε κάποιο περιστατικό, ένα περιστατικό, αργά το βράδυ, ακούσε ένα θόρυβο, φοβάσαι. Mm-hmm. Έτσι. Έπαιρνα ένα τηλέφωνο, το νούμερο 2 θυμάμαι, και μου έβγαινε ένας υπάλληλος του Πανεπιστημίου, που ήταν μέρος του σώματος φύλαξης του Πανεπιστημίου, που ήταν υπάλληλος του Πανεπιστημίου. Πολλές φορές ήταν και φοιτητής, ο οποίος το έκανε για χαρτζηλίκι, ως part-time δουλειά. Έτσι. Αυτόν τον προσλάβανε το Πανεπιστήμιο, λογοδοτούσε στις Βρετανικές και φοιτητικές αρχές. Έτσι. Και αν εκείνος έκρινε ότι το επεισόδιο είναι πολύ σημαντικό, θα καλούσε την αστυνομία. Καλούσε την αστυνομία. Αυτό που κάνει η κυρία Κεραμέως, εδώ στο Απιθύνα, έχει τα ΜΑΤ, έχει την κλούβα. Και μπροστά στην κλούβα γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Και δεν κάνουν τίποτα. Δεν μπορείς να περιφρουρήσεις το πανεπιστήμιο με ΜΑΤ, ούτε με τους ΟΠΗ, όπως τους λένε, οι οποίοι μπαίνουν μέσα με προστασία των ΜΑΤ. Έτσι δημιουργείς μια κατάσταση εμφυλιοπολεμική μέσα στο πανεπιστήμιο. Διχάζεται η πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Ναι. Πάντως, μέχρι τώρα η ιστορία και η εμπειρία έχει δείξει ότι περιφρούρηση από μόνη της η κοινότητα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί, επειδή δεν το έχει κάνει. Και δεν το έχει κάνει. Και δεν είναι η λύση δεν είναι να φέρουμε τα ΜΑΤ. Και νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι οι διαφορετικές απόψεις. Ότι είναι τα παραβατικά στοιχεία που πατάνε στο άσυλο και βρίσκονται μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παραβατικά στοιχεία έχουν διαφορετικές εκφάνσεις. Γιατί στα πανεπιστήμια που ήσασταν στο εξωτερικό, mm-hmm. φαντάζομαι ότι δεν έμπαινε ανεξέλεγκτα όποιος ήθελε, δεν υπήρχαν κάρτες εισόδου. Κοιτάξτε, σε κάποια υπήρχαν, σε κάποια δεν υπήρχαν. Το βασικό ποιο είναι, να υπάρχει ένα σώμα φύλαξης το οποίο να λογοδοτεί στις πανεπιστημιακές αρχές. Όχι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε την αστυνομία στην Ελλάδα για τα πάντα. Κάνει για τα πάντα, από τον κορονοϊό μέχρι τα πανεπιστήμια. Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος πέρασε, πάω κατευθείαν στο Zoom-y. Υπάρχει περίπτωση να συμπράξετε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα? Με όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους εμείς θέλουμε να συμπράξουμε. Αυτό που είπα μόλις τώρα στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε ως μέρα 25 είναι το εξής, ότι ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτι το οποίο είχε ενδιαφέρον. Πολιτική τερατογένεση. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για τερατογένεση όταν ήταν υπουργός με Λαός, με Δημάρ, με Πασόκ. Έχουν όρια. Ακόμα και το θράσος του κύριου Πρωθυπουργού. Μην μιλάει εκείνος για τερατογένεση. Η τερατογένεση εκείνων των κυβερνήσεων Παπαδήμου, Σαμαρά, Βενιζέλου κτλ. Τι ήτανε? Μην τρέψει όμως να του δώσω ένα εύσημο σε ένα πράγμα που είπε σε εμάς τους αντιπολιτευόμενους. Λέει, εγώ ξέρετε τι καπνό φουμάρω. Το πρόγραμμά μου είναι αυτό. Αν με ξαναψηφίσει ο ελληνικός λαός πρωθυπουργό, θα συνεχίσω να το εφαρμόζω. Εσείς τι θα εφαρμόσετε? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα για εμάς τις αντιπολίτευσες. Και γι' αυτό εμείς προτείνουμε κάτι πολύ απλό. Εάν είναι να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση, στην οποία εμείς δεν λέμε όχι. Σε καμία περίπτωση. Όμως. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό. Δεν μπορεί να μην συμφωνήσετε. Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να έχουμε ένα προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όχι απλά θα πάρουμε τα υπουργεία. Τι θα κάνουμε. Με τη ΔΕΗ, με το χρηματιστήριο ενέργειας, με την πολιτεία. Κοινή πολιτική, τι θα κάνουμε. Στόχευση, κοινή διαχείριση. Ξέρετε ότι αυτό που γίνεται στη Γερμανία δεν μπορεί να γίνει. Γιατί το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Δηλαδή... Δεν νομίζω ότι είναι και αποτελεσματικό αυτό που γίνεται στη Γερμανία. Όχι, κοιτάξτε, όχι. Ναι. Τώρα με την ενέργεια δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ του. Τώρα τα έχουν βρει, μια χαρά τα έχουν βρει. Τι κάναν όμως. Το Σύνταγμα τους επέτρεψε 3 μήνες μετά τις εκλογές. Έμεινε η Μέρκελ στην καγκελαρία. Τους πήρε 3 μήνες να φτιάξουν πρόγραμμα. Όταν το φτιάξαν, άλλαξε η κυβέρνηση. Εδώ έχουμε 3 μέρες. Τι λέμε λοιπόν? Θέλετε προοδευτική διακυβέρνηση? Εμείς έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις. Δεν έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας. Δεν είναι αυτές οι προτάσεις και άλλες δεν είναι. Οι δικές σας μπορεί να είναι καλύτερες. Ελάτε να μιλήσουμε. Να δούμε
μπορεί να υπάρξει ένα μίνιμουμ κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Να το θέσουμε και υπόψη των ψηφοφόρων να ξέρουν τι ψηφίζουν. Κόντρα στη Μητσοτάκη ΑΕ, όπως λέμε εμείς. Γιατί μετά την επόμενη Κυριακή η κυρία Σακελαροπούλου θα πάρει τον αρχηγό του πρώτου κόμματος και θα του πει: έχεις μέχρι την Τετάρτη. Γίνεται μέχρι την Τετάρτη να αποφασίσουμε ποιο είναι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Ναι. Και μάλιστα για τόσο κρίσιμα ζητήματα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ίδια τη χώρα. Νομίζω ίσως να είναι και πιο κρίσιμη από το 2009, 10, 11 η κρίση που διανύουμε, ή ίσως αποδειχθεί ότι είναι και χειρότερη από το 2015. Είναι αρκετά μαυρισμένες οι ψυχές των ανθρώπων. Μην τους τα λέμε τώρα αυτά. Λοιπόν, κλείνοντας, ένα σχόλιο οπωσδήποτε για τις επισυνδέσεις. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης πιάστηκε στα πράσα. Είναι ένας πρωθυπουργός που ανοήτως επέλεξε την πρώτη μέρα που πήγε στο Μαξίμου να πάρει την ΕΥΠ υπό τη σκέπη του, υπό τη δική του προστασία, έτσι, υπό τη δική του, υπό το δικό του έλεγχο και ευθύνη. Πιάστηκε να παρακολουθεί δημοσιογράφους, συναδέλφους σας και πολιτικούς του αντιπάλους. Τελείωσε ο κ. Μητσοτάκης από αυτό. Ναι, αλλά είδα σήμερα το πρωί δικό σας πρώην κυβερνητικό στέλεχος να αναρωτιέται γιατί τον παρακολουθούσε ο κ. Τσίπρας. Και αναφέρομαι βέβαια στον κ. Πιτσιόρλα. Θα μου επιτρέψετε να μην ασχοληθώ με τον κ. Πιτσιόρλα ή με οποιοδήποτε. Και εμένα με παρακολουθούσαν. Εδώ μιλάω για κάτι. Το ξέρατε ότι σας παρακολουθούσαν, κύριε Βαρουφάκη, όταν ήσασταν υπουργός. Προφανώς. Η γερμανική πρεσβεία. Ναι. Η NSA. Ναι. Έτσι. Ξέρω πολύ καλά ότι και η ΕΥΠ. Και καλά έκανε. Όταν μιλούσαμε με Τροϊκανούς μας άκουγε, καλά έκανε, γιατί και οι Τροϊκανοί μας άκουαν. Έτσι. Αλλά αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, να πάρει την ΕΥΠ υπό την ευθύνη του και να παρακολουθεί πολιτικό αντίπαλο, είναι ένα έγκλημα μεγατόνων που δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Μόνο ο Νίξον το είχε κάνει και έπεσε. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία, το είπα στη Βουλή, όταν το χειροκροτούσε. Σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα, όρθια, του είπα τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό είναι αποχαιρετιστήριο χειροκρότημα. Σε αποχαιρετούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρουφάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας στη Θεσσαλονίκη.